Firefly, how short is life? I dreamt we had more than 20. I have seen this before, and I have lived more than plenty. Lullabies, I've used my time. Now lend me to the ocean. Sing my songs when I'm gone. I know sorrow, I know pain. Let them have me if I'm ready. Κάνετε, εμείς είστε καλά. Όπως βλέπετε, σήμερα κάνουμε γύρισμα στο σπίτι μου. Έτσι, για την αλλαγή. Ναι. Α! Μου έχει και καφεδάκι η Αντιγόνη απ' έξω. Ναι. Αγαπημένος Μικέλ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία μανία, γιατί όπως ξέρετε μας αρέσει πάρα πολύ το ζάχαρο το γάλα. Οπότε, πήραμε εδώ το Μικέλο μας, με κανέλα και με σοκολάτα εγώ από πάνω. Αφού φάγαμε πρώτα ένα τοστάκι που είχε φτιάξει η Αντιγόνη, έτσι για να έχουμε ενέργεια. Γιατί έχουμε γενικά δουλειές με φούντες αυτό το καιρό. Ξεκινάμε πρώτα από το σπίτι της Αντιγόνης που θέλει να κάνει καθαριότητα κουζίνας. Αυτό θα σας δείξουμε. Δεν θέλω, αλήθεια είναι, αλλά καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει και αυτό. Έχεις βοήθεια όμως. Έχω βοήθεια όμως, δεν παραπονιέμαι καθόλου. Και σήμερα είναι Σάββατο που σας γυρνάμε το βίντεο, θα το δείτε αύριο, αλλά είναι φρέσκο-φρέσκο, δεν είναι παλιό γυρισμένο. Ναι, φρεσκότατο. Πιο φρέσκο δεν γίνεται, οπότε καταλαβαίνετε, κάνουμε αυτό και ξεκινάμε μοντάζ κατευθείαν. Η Νεφέλη τρώει εδώ και μου κάνει έτσι, της αρέσει. Και έχουμε να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ντουλάπες, το οποίο όπως γνωρίζετε, το κάνω παράπονα σε κάθε βίντεο για τις ντουλάπες, δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι είναι το πιο βαρετό. Ενώ όταν έκανες ένα γερό ξεκαθάρισμα. Το έκανα το γερό ξεκαθάρισμα. Τον Οκτώβριο. Ναι, έκανα ένα έτσι. Και τώρα δεν ξέρω τι θα κρατήσεις και τι θα δώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έκανα πολύ καλό ξεκαθάρισμα πέρυσι και ότι πήρα κάποια. Έκανα κάποιες αγορές σε κάποια λίγο. Τις κομμάτια τα οποία είναι πιο κλασικά, που δηλαδή μπορώ να τα έχω σε καλοκαιρινά. Οπότε πιστεύω ότι θα βρω τα καλοκαιρινά που θέλω να κρατήσω, γιατί τα ξεκαθάρισα αρκετά πέρυσι. Οπότε πρώτα θα ξεκινήσουμε με το σπίτι της Αντιγόνης που θέλει να κάνει τις δουλειές και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ναι, θα το πούμε σε άλλο βίντεο. Ναι, θα σας το πούμε σε άλλο βίντεο, οπότε ναι. Θέλω να ξεμπερδεύω, γι' αυτό κατεβάζω και τα καλοκαιρινά, γι' αυτό κάνω και γενική στο σπίτι. Νομίζω ότι ο καιρός είναι ιδανικός για να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Έχει πάρα πολύ ζέστη, με ανησυχεί αυτό, γιατί αν από τις αρχές Απριλίου κοντεύουν να φτάσουμε τις 30 βαθμούς, παιδιά, τι θα κάνουμε τον Ιούλιο. Και να σας πω, είναι η πρώτη μέρα σήμερα που άνοιξε air condition στο αυτοκίνητο, το πιστεύετε. Αλήθεια. Ναι. Πήγαμε air condition. Ναι, και λέω δεν θα ανοίξω στο σπίτι, γιατί όχι, άμα λέω ανοίξω από Απρίλιο μήνα στο σπίτι, τι θα, ναι παιδιά, έσκασα και άνοιξε air condition. Και λέω στο σπίτι, όχι, δεν θα ανοίξει. Λέω, γιατί άμα ανοίξει λέω, από Απρίλιο μήνα air condition στο σπίτι, τέλος, καήκαμε μετά. Ναι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Και τώρα που σας μιλάω, έχω σκάσει. Δεν ξέρω. Έκανε δουλειές εξωτερικές γι' αυτό. Εξωτερικές δουλειές, γιατί πήγα λίγο σούπερ μάρκετ, πήρα κάποια πράγματα να στα δείξω. Δεν πήρα πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι έτσι ο καιρός που θέλω να ψωνίσω. Ένα-δύο πράγματα για να. Εμένα πάντως με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, μαμά, γίνεται ο κακός χαμός στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως εμείς δεν πάμε ποτέ Σάββατο. Σάββατο. Αλλά γιατί υπήρχε λόγος που πήγα σήμερα. Δεν θέλω να σας πω. Το σούπερ μάρκετ το οποίο που πάμε είναι τεράστιο. Έχει απίστευτα μεγάλους διαδρόμους. Θέλω να σας πω ότι δεν χώραγα να περάσω. Και εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς. Εμείς έχουμε ένα θέμα. Κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ, πάντα διαλέγουμε το χειρότερο ταμείο. Τι εννοώ τώρα το χειρότερο ταμείο? Το κουτσό ταμείο. Το κουτσό ταμείο, δηλαδή πάλι θα καθίσω εδώ. Δεν έχει λεπτό. Λοιπόν, μου είχε μια κυρία η οποία
Πέρναγε ήδη τα πράγματά της και άλλη μία που δεν είχε πολλά και λέω θα καθίσω εδώ, γιατί όλα τα άλλα ήταν τίγκα. Πάω, κάτι γίνεται, φρακάρει το ταμείο, φεύγει η ταμεία στην κακομοίρα να πάει να βρει ένα κωδικό, κάνει περίπου 10 λεπτά, δεν τον έρθει το κωδικό, να βλέπω να περνάνε όλα τα ταμεία σφαίρα, δηλαδή, και λέω, και αυτό το πράγμα γίνεται πάντα. Δεν ξέρω, σας συμβαίνει εσάς να πηγαίνετε καθώς σε ένα ταμείο και να σας έρχονται όλα τα κακά της μοίρας σας εκεί. Εμείς αυτό το παθαίνουμε πάντα, δεν είναι δηλαδή. Όπου και να πάμε, πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Γενικά με τα ταμεία έχουμε ένα θέμα. Δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά. Λοιπόν, ας πούμε λίγο το καφεδάκι μας, γιατί μας έπιασε η πάρλα. Πείτε μας αλήθεια, εσείς τώρα, επειδή είναι πρωτοφανές, θεωρώ, Απρίλη, μήνα να έχουμε κοντά 30 βαθμούς. Για πείτε μας λίγο, εσείς έχετε ξεκινήσει δουλίτσες, έχετε ξεκινήσει κατέβασμα ρούχων, γενικές καθαριότητες? Τώρα πριν το Πάσχα συνηθίζεται. Οπότε γι' αυτό και η Αντιγόνη θα κάνει αρκετό ξεκαθάρισμα και ξεκαθάρισμα και στα τρόφιμα. Να ξέρετε, εμένα τα ξεκαθαρίσματα γενικά είναι το χειρότερό μου. Γιατί δεν μου αρέσει να πετάω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, το έχω αυτό. Είναι μασόχθρα. Δηλαδή, άμα σας πω τώρα τι έχω μαζέψει στις νεφέλης, και λέω δηλαδή, εγώ κάθε χρόνο λέω θα μαζεύω και δεν, πού θα τα βάλω όλα. Και σε τρόφιμα, παιδί μου. Ένα σωρό τρόφιμα έχεις. Yeah. Για να πω την αλήθεια, επειδή ήρθα εδώ για να κρατήσω λίγο την νεφέλη για να πάει η Αντιγόνη στο σούπερ μάρκετ. Έχει βγάλει όλα έξω, ξεκίνησα και άρχισα και έβγαζα πράγματα. Πριν έρθει, εγώ ήδη. Έχω πετάξει μία σακούλα. Δεν το βλέπω. Είναι ήδη μία σακούλα τίγκα. Που δεν πήρα εγώ απόφαση ποτέ να τα πετάξω. Και η αλήθεια είναι να σας πω ότι. Πήρα μόνη μου πρωτοβουλία, τώρα δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην εβδομάδα πραγματικά δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Γιατί με την Εφέλη έχουμε δραστηριότητες, έχουμε διάβασμα στο σχολείο. Οπότε. Με το μαγαζί και αυτά. Οπότε κάνω τα πολύ βασικά. Θα σου κουπίσω σουγκάρι, θα ξεσκονίσω, θα βάλω πλυντήρα, θα πλώσω αυτά σιδέρωμα. Και αυτά μετά από το απόγευμα, όταν θα έχει τελειώσει. Και αυτά τα κάνω αφού η Νεφέλη έχει διαβάσει, έχει κάνει τον μπάνιο, έχει πάει δραστηριότητα. Δηλαδή θα ξεκινήσω αντί λίγο το μεσημέρι που κάνω την αντιγραφή τη εκεί, λίγο να σιδερώσω, να ανέβω, να πλώσω, κάνω ένα πλυντήριο. Αυτά γενικά μέσα στην εβδομάδα. Φαντάζομαι θα το ξέρουν όλε οι μαμάδε που είναι και εργαζόμενε, αλλά και εργαζόμενοι να μην είσαι και να είσαι στο σπίτι και να είσαι σπίτι, φροντίδα παιδιών και όλα αυτά, πάλι δεν βγαίνει μέρα. Δεν βγαίνει μέρα, παιδιά. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά δεν από άλλο. Να πιούμε λίγο καφέ. Ναι, εσείς πίνετε Μικέλη, καφέ, Μικέλο. Αν δεν πίνετε και δεν έχετε πιει ποτέ, δοκιμάστε έτσι. Έτσι. Μας αρέσει. Ναι. Αυτά. Τη στιγμή στα μαθητικά της χρόνια, γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ και η φίλη μου, η κολλητή, την οποία την έχω από την πρώτη γυμνασίου, έχω μία φίλη. Μία φίλη, κολλητή. Καλή φίλη, κολλητή μου φίλη, που είμαστε σαν αδερφές. Μάλιστα μου λένε Νεφέλη, μαμά, γιατί έχεις μόνο μία φίλη, έτσι. Αλλά εγώ γενικά έχω, είμαι πολύ γνωστούς, έχει γνωστούς, φίλες. Αλλά η φίλη μου είναι μία, γιατί έτσι, δεν θέλω να... Δεν θέλω ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είμαι πολύ, όταν έχω, θέλω να έχω λίγους και καλούς στη ζωή μου που λέμε. Δεν με ενδιαφέρει να έχω πολύ μεγάλο κύκλο. Θέλω λίγους και καλούς. Για πέστε μου εσείς φίλοι μου, έχετε μεγάλο κύκλο, έχετε πάρα πολλούς φίλους ή έχετε λίγους φίλους και καλούς φίλους? Έτσι είμαι με όλη τη ζωή μου, όλα τα πράγματα. Θέλω λίγα και καλά, λίγους και καλούς. Αν και όπως θα... με έχετε καταλάβει, είμαι έτσι εξωστρεφής όπως με βλέπετε και κοινωνική, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, δεν έχει να κάνει αυτό. Καμία σχέση. Μία σχέση δηλαδή. Αν ήμουν τόσο κοινωνική και είχα όβα, θα γινόταν εδώ πέρα, θα πανηγύρι. Λοιπόν, πανηγύρι μου! Πανηγύρι! Το πανηγύρι! Λοιπόν, και στο καφεδάκι σου και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξέρετε, εγώ τώρα με μιλάω και με έχει πιάσει υπολογή γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω δουλειές. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καφεδάκι και ξεκινάμε να σας δείξουμε καθαριότητα κουζίνας. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε στην κουζίνα. Δεν θα τα πάμε σε λίγο, θα τα πούμε τώρα. Δεν έχει διάλειμμα, κορίτσια, απευθείας, σηκωνόμαστε. Λοιπόν, και δείτε εδώ. Τι έκανε η μάνα μου όσο εγώ ήμουν στο σούπερ μάρκετ, δείτε, εδώ. Άνοιξε και το ντουλάπι ακριβώς το πάνω σου. Από εκεί φύγανε αυτά που βλέπετε. Και είναι άδειο, εγώ δεν το είχα δει τώρα μαζί σας το βλέπω. Το καθάρισα. Και είναι και καθαρισμένο, καλά, σούπερ έτσι. Clean, που λέει η Νεφέλη. Τώρα το άλλο είναι γεμάτο, απλά εγώ αυτά, γιατί γεμίσαμε τον πάγκο και από κάποια στιγμή... είναι τίγκα. Θα διάστηκε αυτό όμως γενικά, γιατί εγώ παίρνω, βάζω, οπότε καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή την κάρει. Τώρα οπότε έχουμε να τακτοποιήσουμε αυτά και να βγάλουμε και το διπλανό ντουλάπι όλο έξω. Λοιπόν,
Και εδώ θα βάλω αυτά τα κρουασανάκια που βλέπετε, θα κόψω και την ημερομηνία μέσα σε αυτό εδώ το γυάλινο. Αυτά τα κρουασανάκια είναι βουτύρου και αρέσουν πολύ στην Εφέλη. Και γενικά, και όταν θέλουμε έτσι κάτι εύκολο σνακ, τα κάνουμε και αρμυρά και γλυκά. Που χωρέσαν τέλεια. Ναι. Λοιπόν, α, και να βάλουμε τώρα την ημερομηνία. Θα πάρουμε. Και επειδή εγώ έχω και έτσι μια τέτοια, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε και την ημερομηνία για να ξέρουμε πότε λήγουν. Λοιπόν, και εδώ σε αυτό το διάφανο το κουτί θα βάλω κάποια έτσι κοφρετάκια που έχω για να τα βάλω στο ψυγείο. Αυτά είναι της προγιαγιάς. Η προγιαγιά τα παίρνει αυτά για το δισέγγονο. Κάθε φορά που πάμε γενικά. Αχ, πήρα και αυτό για την Εφελίτσα. Τις ξέρετε τώρα. Έτσι. Αυτό έκανε και στα εγγόνια της. Δεν θα κάνει στη μία της... Έτσι. Της έγγονη. Λοιπόν. Και φορέσαν τέλεια. Έχεις και κάτι... Α, ας βάλω και αυτά εδώ που έχω. Γενικά ό,τι έχω σε γλύκισμα. Σοκολατάκια είναι δεν αυτά σοκολατοειδή. Δεν έχω κάτι άλλο, όχι. Τα κλείνουμε και θα πάνε ψυγείο, γιατί τώρα με τη ζέστη δεν θα αντέξουν. Και σε αυτό εδώ θα βάλω κάποια μπισκοτοειδή. Και αυτά εδώ τα μιράντα της προγιαγιάς. Α, και τα κρετσίνια. Αυτά τα κρετσίνια με καλαμπόκι είναι πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε. Επιλογή μου είναι. Όχι δική μου επιλογή, επιλογή μου λέει έξω. Λοιπόν, και θα βάλουμε και αυτό εδώ το κέικ, το οποίο είναι red velvet, που σας το είχαμε δείξει, χωρίς ζάχαρη. Και κοιτάξτε τι ωραία που έγιναν, χάρη στις οδηγίες της μαμάς. Ανοίγουμε το ντουλαπάκι. Θα μπει αυτό εδώ και δίπλα. Γενικά, μάλλον θα είναι το ντουλάπι του καφέ με γλυκίσματα και τον καφέ μου. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το δοχείο το γυάλινο, θα βάλω μερικά bacon που έχω. Λοιπόν, όπως καταλάβετε έφαγα και μερικά, κλείνουμε εδώ. Τι να κάνω, τα λιγουρεύτηκα, θα είναι με πίτσα και είναι πολύ ωραία. Η φίλη σου τα έφερε αυτά. Μου τα έφερε η φίλη μου για την Εφέλη, γιατί ξέρω ότι της αρέσουν τα bake rolls και μου φέρνει διάφορες γεύσεις κατά καιρούς. Να πάμε να τα βάλουμε στην τουλάπα. Λοιπόν, θα βάλω και μερικά cracker ακόμα, με φέτα. Και μερικά. Και τρώω και όλα ασύστολα, θα μείνει τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, και μερικά με μπέικον, ό,τι μείνει δηλαδή από αυτά που θα αφήσω. Έχουμε κόψει εδώ και τις ημερομηνίες, θα τις βάλουμε μέσα. Κάνεις μίξ. Θα κάνω μιξάκι, ρε μιξάκι. Αυτά είναι ωραία και για κρασάκι, έτσι. Κάνω παιδάκι, ξέρετε, με... αυτά είναι με φίλους, είναι μια χαρά, πολύ ωραία. Όχι μόνο με φίλους. Καμόν μου, εγώ τρώω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Γενικά τρώω, παιδιά. Ό,τι βρω μπροστά μου. Έρχομαι τώρα, περιμένετε με. Να σπάνε αυτά εύκολα. Όταν τα πήραμε, αλλά δεν τις άρεσανε τις συνεφέλης, αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ νόστιμο αυτό με το μπέικον. Δεν ξέρω αν το... Γενικά, νομίζω είναι της εταιρείας Παπαδοπούλου. Έχει και άλλες γεύσεις και είναι όλα πολύ νόστιμα. Ό,τι έχει σπάσει, εδώ το τρώω. Λοιπόν, εντάξει. Θέλεις? Όχι, παιδί μου, δεν θέλω. Καλά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τις ημερομηνίες μέσα. Το πήρες. Α, δεν κόψαμε από τα δικαιωματικά. Λοιπόν, βάζω τη μία ημερομηνία μέσα. Και αυτό τώρα μπαίνει μέσα. Γιατί έχουμε ξεχάσει... Έχουμε ξεχάσει το ζουλωτέ. Ναι. Πού είναι η καλή ημερομηνία? Να το παιδί μου, το βάλαμε μέσα. Στο άλλο? Στο άλλο είναι εδώ. Τα έχουμε κάνει εχθαρμά, παιδιά, μισό λεπτό. Λοιπόν,
Πήγα να κόψω την ημερομηνία, παιδιά. Θα γινόταν εδώ. Και θα αφήσω και λίγο περιθώριο να ξέρω ποιο είναι ποιο. Γιατί θα μου πείτε πώς ξέρετε. Φαίνεται, εντάξει. Ορίστε. Πάει και αυτή μέσα. Έτοιμο. Άμα έχεις καλή διοργανώτρια εδώ πέρα, είναι όλα στην πένα. Και σε αυτό το γυάλινο εδώ, θα βάλω αυτούς εδώ τους... Δεν είναι ακριβώς καφές, είναι σοκολάτα καφές, πάρα πολύ ωραίο, είναι brownie, που είναι σε φακελάκια. Δείτε εδώ. Και θα τα βάλω όλα μπροστά με τους καφέδες. Μερομηνία δεν θα κόψεις? Α, θα κόψω και μερομηνία. Αν δεν ήταν η μαμά εδώ, να ξέρω, θα τα είχα βάλει όλα χωρίς μερομηνίες και θα τα τρώγα λιγμένα μάλλον. Κάπως έτσι θα γινόταν. Επίσης έχω ένα κακό. Δεν κοιτάω ποτέ ημερομηνία σε τίποτα. Δηλαδή, θα πάω σούπερ μάρκετ, παίζει να πάρω ό,τι λιγμένο υπάρχει, αν έχει μείνει κάτι λιγμένο. Δεν ξέρω. Εσείς όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και γενικά όταν παίρνετε τρόφιμα, κοιτάτε τις ημερομηνίες λήξης? Ή θα παίρνω κάτι το οποίο θα λήγει σε δύο μέρες, ας πούμε, και... Τα κάνω εγώ αυτά και μου λέει, κοίταξε η ημερομηνία, τη λέω όχι. Πάντα, μονίμως. Και αυτό της το λέω συνέχεια. Και της το έλεγε και στην Αμερική, που ήτανε, γιατί πήρε πολλά πράγματα, τα οποία... Λίγανε πολύ σύντομα. Δεν πρόλαβε να τα φέρει και λίγανε σε 3 και 4 λοιπόν, μέρες. Λοιπόν, σου χρωστώ αυτά γιατί κάτι κανέλα, στο οποίο δεν πρόλαβες να τα φας, γιατί... Είχανε λήξει, μου τα έφερα λιγμένα. Και τα έφερα με χαρά και λέω, κοίτα τι σου έφερα αυτά που... Μου λέει, έχουν λήξει. Ωραία. Τώρα θα τις φέρω καινούργια, δεν πειράζει. Προφανώς, συγκέντρωνα κάποια πράγματα. Ναι, τα περνά σταδιακά για να τις φέρω διάφορα πράγματα. Πάμε να τα βάλουμε στο ντουλάπι. Εδώ θα βάλω τους καφέδες μου. Στα βαζάκια τους. Εδώ είναι το ράφι με τα γυάλινα, όπως καταλάβατε. Και κάπως έτσι έγινε το πρώτο ραφάκι. Αν δεν ήταν η μαμά εδώ, να ξέρετε, θα ήταν καμία... δεν θα είχε καμία σχέση με αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ είναι ρούλα. Το βλέπετε. Μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε το τελευταίο πρώτο, αυτό, να το βάλουμε α, σαν ύψος? Όχι, όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Okay, μ' αρέσει. Πάμε, ναι. Συνεχίζουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το βαζάκι που λέει τι, θα βάλω τι. Θα βάλω ένα πολύ ωραίο ρόφημα, το οποίο το είχε πάρει η μαμά. Είναι αυτό εδώ που είναι με raspberry και πώς λέγεται, elderberry. Ναι. Αυτό είναι ρόφημα, mm-hmm. Δεν είναι τσάι. Είναι 100% φυσικό, λέει, με κόκκινα φρούτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, μυρίζει συγκλονιστικά με το που ανοίγεις το κουτί. Είναι... Το χειμώνα με το μέλι ήταν ωραία, είναι αλλά φανταστικό. Το καλοκαίρι με πάγο, εξαιρετικό. Το πίνουμε χειμώνα με το μελάκι του και καλοκαίρι, παιδιά, με πάγο μέσα. Είναι φανταστικό. Για όσους δεν θέλουν καφέινη, δηλαδή, και θέλουν κάτι έτσι τροσερό, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν. Κόβουμε και η ημερομηνία που είναι εδώ κάτω. Ημερομηνία. Έτοιμο. Αυτό το ντουλάπι επάνω, η μαμά το έχει καθαρίσει με ξύδι, να ξέρετε, μέσα. Τώρα έχω πάρει αυτό εδώ το καλαθάκι και πάω να βάλω τις κάποια κρουασανάκια και κάκια. Αυτό είναι φοβερό. Η προγιαγιά και αυτό με γέμισε κεράσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα δεν μου αρέσει το κεράσι, αλλά αυτό μου αρέσει το συγκεκριμένο. Εδώ είναι κρουασάν με γέμιση κρέμα και κακάο από Μικέλ. Κρουασάν με μπανάνα και σοκολάτα από Μικέλ. Εντάξει, θα πίνεις τον καφέ σου, δεν θες να φας κάτι γλυκό. Μόνο μου τα λέω. Κέικ πορτοκάλι στεριού, φανταστικό. Μπάρες με σοκολάτα και πορτοκάλι digestive. Κέικ, αυτό που είδατε πριν, αλλά απλά το έχω ανοίξει και αυτό το βάζω εδώ και δεν το βάζω μαζί με τα άλλα. Και εδώ είναι γκοφρέτες λεμονιού. Μπισκοτάκια. Έτοιμο το καλαθάκι μου. Βάλα και φρυγανιά σε κάποια μπισκότα και όπως καταλαβαίνετε, εδώ δείτε, είναι όλα ήδη πρωινού, καφέ, γι' αυτό θα τα βάλω πάνω από το ράφι που έβαλα και τα υπόλοιπα. Πάμε. Τέλειο.
Και ο πάγκος σιγά σιγά αδειάζει όπως βλέπετε. Σε αυτό εδώ το δοχείο θα βάλω μερικά μπισκότα Βιολάντα, τα οποία είναι σκέτα. Και έχω και 2-3 από αυτά εδώ τα από την Μπέρ Βιολάντα, τα οποία τα είχα ανοίξει. Πολύ ωραία. Αυτά, δείτε, είναι γεμιστά. Είναι τα πιο ωραία μπισκότα βασικά που έχω φάει. Βάζω και ημερομηνίες. Να σας πω ότι η Αντιγόνη αυτό το ντουλάπι είχε πάρει και το απάνω και ναι, ήταν ένα σαχταρμάς. Και δεν ήταν έτσι, έπρεπε να το δείξω αυτό το πριν, παιδιά, θα έχετε πάθει σοκ πως θα δείξω το διπλανό ντουλάπι σου. Α, θα δείξω το διπλανό, κάπως έτσι ήταν και αυτό, να καταλάβετε. Γιατί τώρα εγώ έχω ενθουσιαστεί, για να δείτε γιατί έχω ενθουσιαστεί. Όταν οργανώνεις σωστά τα ντουλάπια σου και βλέπεις τι έχεις και... Λοιπόν, έχω να σας πω ένα πράγμα, θα σας το πω στο τέλος όμως, στο τέλος θα σας το πω για τη μαμά. Τελικά κάναμε κάποιες αλλαγές, η μαμά δεν της αρέσανε και έκανε αλλαγές. Για να τα βλέπεις καλύτερα, αφού έχεις χώρο. Βγάλαμε το βαζάκι με τον καφέ, το βάλαμε πάνω και γυρίσαμε αυτό έτσι όπως βλέπετε, οπότε έχει λίγο μια άνεση και τα βλέπετε καλύτερα. Πάμε δίπλα. Πάμε στο διπλανό ντουλάπι. Κλείνω εδώ. Έκπληξη. Είστε έτοιμες να δείτε το χάλι μου. Ταραν! Ταραν! Λοιπόν, να πω ότι έχεις κι άλλα γλυκά εδώ. Έχω κι άλλα. Παιδιά, κρατάω την κάμερα, βλέπω ναι, αυτό. Και... Τα περισσότερα γλυκά είναι τα παίρνει. Δείτε, έχω κι άλλα μπισκότα εδώ τέτοια. Είναι εδώ η προγιαγιά, τα παίρνει για την Εφέλη, αλλά. Τη προγιαγιά τη λε όχι. Τη λέω όχι, γιαγιά, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να τρώω και γλυκά. Γι' αυτό έχουν μαζευτεί τόσα πολλά. Γιατί δεν τις τα δίνω, δηλαδή τις δίνω μια στο τόσο και έχω μαζέψει ένα σωρό. Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ κανονικά ήταν. Δεν γελάστε. Ήταν ράφι με όσπρια, ζυμαρικά. Ωραία, επειδή έχει μείνει. Ναι, θα το... Δίπλα, πάλι. Μέλι, άσχετο εδώ, έτσι. Κάτι. Εδώ δηλαδή θέλω να διατηρηθεί αυτό. Βγάλε τα όλα, παιδί μου, μια θα τα καθαρίσουμε. Εδώ, ναι. Φακούλα. Φακούλα κι άλλη. Κρυθαράκι χοντρό. Δες μακαρόνι που έχω εδώ. Μακαρόνι, όμως είναι μακαρόνι. Αυτό έχουμε την Εφέλη, τη μακαρονού. Η μακαρονού. Και εγώ είμαι μακαρονού βέβαια, έτσι. Βλέπετε εδώ, θέλει καθάρισμα χαμούλης. Πάμε και να αδειάσουμε και το πάνω. Καταραίει. Το ντουλάπι μου καταραίει. Λοιπόν, θα σας μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Παιδί μου, γιατί δεν το άνοιξες αυτό? Δεν το άνοιξα, το έχω εκεί κρυμμένο. Άσε να μιλήσω γι' αυτό. Το μέλι. Θα σας μιλήσουμε γι' αυτό το μέλι που το έφερε ο παππούς. Αχ, έχω, α όχι, α τι είναι αυτά, ναι. Ούτε και ξέρω τι έχω όπως καταλάβατε, αφήστε τα. Ονομάζεται ο χταρμάς αυτός, είναι μόνο στα ντουλάπια των τροφίμων, τα υπόλοιπα ντουλάπια είναι τακτοποιημένα και θα σας τα δείξω, εδώ πάνω έχω noodles, είναι το ντουλάπι με τα noodles, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό τι είναι τα αφήστε και πάνω. Ναι, έλα μου ντε, δείτε εδώ. Οπότε επειδή υπάρχουν κάποια μπισκότα και αυτά, θα πρέπει να τα βάλουμε πάλι στο διπλανό που είναι όλα τα μπισκότα. Εντάξει, και αγοράζω καλαμπόκια να έχω εκεί πάνω, τα οποία... Τι λέει... Ω, το 26 λίγο, ευτυχώς. Για τις σαλάτες, αφού σου αρέσει πολύ η σαλάτα. Λοιπόν, έχω αδειάσει και τα 3 ράφια και πάμε να το καθαρίσουμε τώρα. Καθαρίζομαι ξύδι, αφού πήρα πρώτα ψίχουλα και οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Περνάω ξύδι παντού. Ένα σφουγγάρι όπως βλέπετε. Θα αφήσουμε και λίγο να στεγνώσει. Ό,τι μαυριλίτσα έχει μέσα στο ντουλάπι με το ξύδι φεύγει τέλεια.
Καθίστε, γιατί δεν φτάνω να ανέβω πιο πάνω. Θα πάρω τη σκαλίτσα μου εδώ. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο να στεγνώσουν και ξεκινάμε να τοποθετούμε. Εδώ έχουμε σταφίδες με σοκολάτα. Θα τα ανοίξω και θα τα βάλω μέσα σε αυτό εδώ το δοχιάκι. Τα ωραία μυρίζουν. Μπορείς να δοκιμάσω ένα. Αυτά να τα βάλω στο ψυγείο γιατί τώρα μπορεί να χαλάσουν. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Λοιπόν, κόβω και ημερομήνια και τα βάζω ψυγείο. Εδώ σε αυτό το δοχείο θα βάλω όλους τους ντοματοχυμούς που έχω. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο καλαθάκι. Θα ξεκινήσω να βάζω τα ζυμαρικά μου. Και θα βάλω και τα κρουταράκια μου μάλλον. Ναι, γιατί όχι. Εγώ λέω να βάλεις το κουτάκι σου. Και το φακί μου, γιατί όλα εδώ μια χαρά. Λοιπόν, αυτά τα βάλω πίσω. Ναι. Επειδή παίρνω πιο συχνά. Εδώ η φακούλα. Πίσω. Κοιτάξτε τι ωραία που έγιναν εδώ όλα. Έχω φύσει κάτι άλλο. Όχι. Α, θα βάλω και αυτήν την φακούλα μου, γιατί την έχω ανοίξει συγκεκριμένη. Και μπήκαν όλα εδώ, δείτε τι ωραία. Δείτε τι ωραία που είναι και εξοικονομείς πάρα πολύ χώρο. Και τα τραβά τσουπ βγαίνουν. Τσουπ και τσουπ. Λοιπόν, και δίπλα από τα μακαρονάκια θα βάλω και τις σάλτσες μου, οπότε έτοιμα. Δίπλα-δίπλα να ξέρω που είναι. Εδώ σε αυτό το πλαστικό θα βάλω ό,τι έχει να κάνει έτσι με άλυμα. Φέρνω λίγο μπροστά για να βάλω και το ζαχαρούχο μου. Γιατί θα ολοκληρώσεις πιο όταν και θα γίνω φασούλες τώρα μισό λεπτό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ντουλάπι. Κάναμε μια παύση. Κάναμε μια αρκετά μεγάλη παύση, όχι για διάλειμμα, για να λίγο τα χωρίσουμε. Οπότε δείτε, θα το δείτε μετά βασικά, εγώ έχω ενθουσιαστεί, τα ανοίγω όλη την ώρα. Λοιπόν, και σε αυτό το ωραίο βαζάκι θα βάλω το τσάι του βουνού που έχω. Ποιον αρέσει το τσάι του βουνού? Το τσάι του βουνού αρέσει τον Αλέξανδρο. Γενικά το αρέσει το τσάι. Θα είναι ωραίο και το καλοκαίρι όπως θα το πίνει. Ναι, αμέ. Με παγάκια, λεμονάκι μέσα. Μπορούμε να κάνουμε και παγάκια λεμονιού και να το συνδυάσουμε, να το αφήσουμε παγώνι. Του βάζουμε τα παγάκια λεμονιού και είναι εξαιρετικό. Έκατσαν ωραία μέσα αυτά. Παίρνουμε το ψαλίδικό μου και την ημερομηνία λήξης. Όπως με ακούτε, εμένα η ενέργειά μου έχει αρχίσει και πέφτει λίγο. Είναι και μεσημέρι. Ναι, δεν είναι έτσι απλά ένα καθάρισμα κουζίνας. Μπορεί να είναι ένα, ας πούμε, 10-20 λεπτό βίντεο, αλλά μας έχει φάει όλη την μέρα. Σκεφτείτε, λοιπόν, έτοιμο. Πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα το ντουλάπι. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή και δουλειές και μαζί όλα δεν γίνονται, πήραμε σουβλάκια να φάμε. Εδώ πήραμε και του κοριτσιού και κάνουμε το διάλειμμά μας για να συνεχίσουμε. Και αφού φάγαμε κορίτσια τα σουβλάκια μας και μας έχει πιάσει και μια τάγλα, μπορώ να πω, πάμε να συνεχίσουμε γιατί θα μας πάρει νύχτα. Σε αυτό εδώ το διάφανο δοχιάκι, η μαμά πρότεινε να βάλουμε όλα ταξίδια. Τα παίρνουμε εμείς γιατί, ξέρετε, καθαρίζουμε λαχανικά, φρούτα, όλα και θα βάλουμε και το σαλάτι. Και τους πάγκους και τα πάντα. Τα πάντα. Δείτε όμως τι ωραία, μπράβο. Λες, τι ξέρει η μαμά, ότι όλα ταιριάζουν τέλεια. Και πάμε στο πιο ψηλό ράφι, έτσι, να παιδευτούμε λίγο. Εκεί. Εδώ θα βάλουμε τα μπισκότα. Πάμε να βάλουμε και τη ζάχαρη σε αυτό το δοχείο με τα μουσικής από την Εφέλη. Βάζουμε και το κουταλάκι μας μέσα.
Λοιπόν, και εδώ έχω κάποια εξαρτήματα από το μιξεράκι μου, τα οποία επειδή δεν τα είχα κάπου, τα έχανα και γι' αυτό θα τα βάλω όλα εδώ. Ενώ επειδή όλοι γενικά αυτά τα εξαρτήματα τα χάνουμε, τα πετάμε από εδώ και από εκεί και όταν θέλουμε να τα βρούμε δεν τα βρίσκουμε, νομίζω ότι... Καλή ιδέα. Λοιπόν, τα καπακώνουμε και όλα θα ψκονίζονται. Έτοιμα. Και πάμε εδώ στο ντουλάπι από κάτω. Καθίστε να σας ανοίξω να δείτε κιόλας εδώ. Και θα το βάλω εδώ στην άκρη. Και είναι μια χαρά. Και πάμε εδώ τώρα να βάλουμε λάδι και ξύδι. Έτοιμα. Rivers run dry, dust breath in the air. Two dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. When they love you too much, no, it's fame, fake, or even hate. Don't be scared if the weight paralyzes you, stayed at the gate. No, it's a lot to take in, it's designed to know when, don't wait. Όπως είδατε, δεν χρησιμοποίησα έτσι καθαριστικά, ισχυρά ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί δεν είναι ανοξείδωτο στον νεροχύτης μου, οπότε οτιδήποτε είναι, δεν είναι ανοξείδωτο δεν θέλει ισχυρά καθαριστικά, γιατί μπορεί να καταστρέψει το χρώμα, μπορεί να χαράξει. Λοιπόν, θα πάρω και εδώ τις τάπες στον νεροχύτη, θα βάλω ξύδι. Η καλύτερη απολίμωση από το ξύδι. Εν μεταξύ με το ξύδι λάμπει, λάμπει μέσα όλο, έτσι το βλέπετε. Fancy shoes and a ton of taboos and bears. Burn the contrast. Έτοιμα. Your power. Τελειώσαμε την τακτοποίηση. Να σας δείξω και αυτό που σας είπα πριν. Μέλι αρκαδικής γης καστανιάς. Λένε ότι είναι το πιο ωραίο και θρεπτικό μέλι. Αυτό μου το έφερε ο μπαμπάς. Είναι και έτσι σε μεγάλη ποσότητα. Ήθελα να σας το δείξω. Οπότε πάμε τώρα, μιας και έχω καθαρίσει εγώ την κουζίνα, να κάνουμε μία διακόσμηση. Και εδώ έβαλα έναν δίσκο, όπως βλέπετε, σε λευκό με ξύλο. Και το αγαπημένο μου φυτούλι που μου το έχει πάρει η μαμά εδώ σε ένα ωραίο κεφάλι βάζω. Μ' αρέσει πολύ αυτή η γωνιά. Βούδας. Ένας βούδας. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γωνιά, είναι έτσι minimal, είναι σε λευκό χρώμα και μ' αρέσει και το φυτό. Να ξέρω ότι τα βιβλία δεν είναι μόνο για σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό. Μπορούμε να τα βάλουμε και στην κουζίνα μας για να γίνει έτσι λίγο πιο ιδιαίτερη. Θα βάλω ένα σε λευκό χρώμα και ένα σε αυτό το ωραίο πράσινο. Είναι της Μέντας, της Μέντας θα έλεγα. Θα τα βάλω. Ταιριάζει ωραία στην κουζίνα σου. Ναι. Και... μιας και έρχεται Πάσχα, θα βάλω και τα όμορφά μου, τα ειριδίζον τα λαγουδάκια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Νομίζω είναι η χαρά τώρα, μετά την κούραση και η διακόσμηση. Εγώ αυτό περίμενα να ξέρετε και κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε, έτσι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και εδώ έβαλα ένα φωτιστικό με πέτρα, ένα ξύλινο δίσκο και αυτό το κάδρο που έχει έτσι σχεδόν ίδια απόχρωση με το δίσκο, γιατί εγώ έχω μία μανία γενικότερα με τα πορτατή, με τα φωτιστικούλια. Μ' αρέσει να κάνω τη ρομαντική διάθεση ακόμα και στην κουζίνα. Και έτσι είναι αναμένο το φωτιστικούλι μου και πάω να βάλω και ένα ωραίο λαγουδάκι εδώ. Μια μικρή λεπτομέρεια. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ τη λευκή πιατέλα για το τραπέζι της κουζίνας. Θα πάρω αυτήν εδώ την αλυσίδα, την ξύλινη. Και ένα λευκό βάζο. Αυτά εδώ είναι λουλούδια τα οποία τα παίρνεις φρέσκα και μετά τα αποξηραίνεις. Και έχουν αποξηραθεί πια. Δύο κυροπήγια λαγουδάκια. Θα τα βάλω εδώ.
Αχ, μου έχουν σπάσει τη μύτη. Μυρίζει τσουρέκι, τα βουλάκια μας μυρίζουν τσουρέκι. Γιατί? Θα τα ανάψεις? Θα τα ανάψω, ναι. Όπως είδατε, έκανα κάποιες αλλαγές. Βάλαμε το ένα κύριο πήγε πάνω, το άλλο κάτω. Και φέρνουμε και την αλυσίδα εδώ λίγο πιο μπροστά. Και πάμε να ανάψουμε και τα βουλάκια μας. Νομίζω ότι η κουζίνα είναι έτοιμη, ε! Είναι πανέτοιμη και πάμε να σας τη δείξω! Ξέρετε, εδώ όπως βλέπετε έχουμε βάλει όλο γυάλινα βαζάκια, καφέ, κέικ, μπισκότα, ό,τι έχει να κάνει με καφέ γενικότερα. Bakerolls, κουρασάν πίσω όπως σας είχαμε δείξει, πρωινού. Πάνω επίσης είναι στην ίδια λογική, εδώ θυμάστε βάλαμε κέικ και διάφορα μπισκότα, καφέ και πάνω έχουμε βάλει όλα τα λίματά μας. Έτσι έχει γίνει το ντουλάπι. Δείτε το. Δείτε το γιατί δεν το ξαναδείτε που λένε. Όχι, εντάξει. Έτοιμο. Πλάνο του λάπη τροφίμων. Εδώ έχουμε βάλει ό,τι υπάρχει σε ζυματικό σε αυτά τα καλαθάκια. Ντόματο χυμούς. Μακαρόνια που μου έχουν περισσέψει τα βάλαμε εδώ. Κρίμα είναι και αυτά. Εδώ πάνω στο άλλο καλαθάκι έχουμε βάλει όλα τα noodles, ό,τι υπάρχει, γιατί μας αρέσουν, βλέπετε ένα καλάθι γεμάτο, ριζότο. Πάνω έχουμε βάλει ξυδάκια, κάποια μπισκότα που έχουν περισσέψει και επίσης δίπλα και κάποια καλαμπόκελα. Θυμάστε πως ήταν, εγώ τα βλέπα και έλεγα πόσα έχω και κοιτάξτε τώρα. Πόσο λίγα φαίνονται, πόσο λίγα είναι οργανωμένα. Άμα κάνεις καλή οργάνωση. Και πιστεύω ότι τώρα όσο καλοκαιριάζει, όσο ανοίγει ο καιρός, καλό είναι να μην φορτώνουμε πολύ τα ντουλάπια, γιατί με τη ζέστη δεν είναι καλό. Ακριβώς. Εδώ έχω φτιάξει και αυτό εδώ το σιρτάρι που είναι με πυρούνια, μαχαίρια τα πάντα. Ή κάνεις δουλειά ή δεν κάνεις. Ναι, όχι, δεν αφήσαμε ούτε ένα ντουλάπι για την ακρίβεια. Πάμε στο από κάτω. Πιατέλες έτσι και κάποια είδη για σερβίρισμα.
Ομολογώ ότι αυτά τα βαθιά, τα συρτάρια είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ βολικά. Ναι, ναι. Και εδώ σουβέρ, πετσέτες, σουπλά. Και τις χαρτοπετσέτες σου, τις έχεις εδώ. Χαρτοπετσετούλες. Επειδή έχουμε μια μανία με τις σκούπες όπως γνωρίζετε, την κόλλησα και εγώ από τη μάνα μου και δείτε εδώ πέρα τι σκούπας γίνεται, μην πω. Δείτε εδώ. Α, δεν είναι σκούπες. Μόνο αυτό, έχουμε και άλλες. Αυτή είναι μια γωνιά με κούπες, έτσι, υπάρχουν και άλλο. Το δουλάμι με βόλεψε πάρα πολύ. Πάνω από τον απορροφητήρα, δείτε, έχουμε βάλει όλα τα μπαχαρικά εδώ, έχουμε φτιάξει ετικετούλες. Στο έχουμε δείξει όμως ένα βίντεο και πάνω. Τσάι, ζάχαρη, εδώ κάποια είδη ψωμιού και εδώ πάλι τσάι. Γιατί να μην και το έχει βάλει μετρητές. Ναι. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείτε και αυτό το τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί μαγειρεύετε, έχετε απάνω τα πάντα. Και ένα ακόμα ντουλάπι με μπολ, εδώ θα δείτε και κούπες. Πάνω έχει κάποιες χριστουγεννιάτικες, γι' αυτό τις είχε ανάσει. Μην νομίζετε, εγώ τις χρησιμοποιώ τις χριστουγεννιάτικες και εκτός καιρού, δεν υπάρχει θέμα. Ένα γωνιακό ντουλάπι, αρκετά έτσι μεγάλο, σε αυτή τη αρμόνικα. Που θα δείτε, έχουμε βάλει κούπες, περίεργο και εδώ. Διάφορες κούπες, εδώ βάλαμε και το λάδι και το ξύδι, γιατί είπαμε να μην τα έχω έξω, γιατί και σκονίζονται. Εδώ είναι κάποια μικρά που βάζουμε για το τσάι μας. Αλάτι πιπέρι εποχής, γιατί είναι πασχαλινό, χαπίστε. Και μια κούπα. Και κάποια χριστουγεννιάτικα και κάποια άλλα πολλά και πάνω. Μεγάλο συγκεκριμένο ντουλάπι το γωνιακό. Όταν το δέπω δεν θα με βολέψει, αλλά τελικά είναι καλό, είναι βολικό. Ένα μεγάλο ντουλάπι κάτω από τον μπάγκο της κουζίνας, όπου είδατε, το είχα λίγο, ναι, και τα μαζέψαμε, δηλαδή εδώ έχει τόσο χώρο που δεν είχα πριν, βλέπετε, έχει κάποια εργαλεία. Βλέπετε και τι ωραία που είναι εδώ, είναι μια ωραία ιδέα για να βάλετε τα εργαλεία του πολυκόπτη σας μέσα. Εδώ μια μεγάλη κατσαρόλα, στίφτης, κάποια τάπερ, γενικά πράγματα πιο πρακτικά. Ο βραστήρας που τον χρησιμοποιώ συνέχεια, οπότε τον βάλαμε κάπου να είναι μπροστά. Από κάτω έχω αυτό που βράζω αυγά, βαφλιέρα, τοστιέρα που χρησιμοποιώ πολύ συχνά για την εφέλη. Και κρεπιέρα μεγάλη. Ναι, κρεπιέρα και κάποιες κούπες αυτές επειδή πάνε έτσι μαζί. Μια φορά τις βγάλω, μια τις βάζω μέσα, ανάλογα τα κέφια μου και κρεπιέρα. Αυτά. Φούρνο. Ο οποίος εδώ έχει πρίζα, μα θέλει, μέσα. Είναι για φούρνο με προτιμάτων, αλλά εμείς έχουμε χρόνια που δεν το χρησιμοποιούμε και εγώ που ήταν πλήρης ατυχισμένος, τον έχω βγάλει τουλάχιστον μια δεκαετία. Ναι, οπότε και εδώ έχουμε κάποια δισερβιρίσματος, τσέρκι και διάφορα τσιταψάκια, εδώ για τυριά. Εδώ είναι για πλατό και... Ναι, εδώ πάμε κάτω από την κουζίνα, σε δύο πάλι μεγάλα σιρτάρια, όπου τι θα έχει, κατσαρόλες βλέπετε μέσα. Γενικά αυτά τα στασιρώμενα τα σιρτάρια βολεύουν πάρα πολύ. Γιατί μπορείς να βλέπεις. Τι το προτιμώ. Εμένα που είναι πιο παλιά η κουζίνα μου δεν έχει τόσο βαθιά σιρτάρια. Θα τα προτιμούσα για να πω την αλήθεια. Γιατί βολεύουν. Όπως σας είπα, ναι, μπορείς να δεις τι έχεις μέσα. Και ένα ακόμα σιρτάρι. Εδώ έχει ήδη ζαχαροπλαστικής όπως βλέπετε. Μιας και ο φούρνος είναι από πάνω. Γι' αυτό είναι και οι κατσαρόλες. Και επάνω είναι και τα ταψιά. Don't look at me that way. It's a different taste. Liberation. We ain't got no time to waste. I'm just like a mermaid. I wanna eat you. So fresh. You know black swan. Jealousy suits me, so I wear it quietly. You turn me into a lunatic. Και ναι, μετά από πάρα πολλές ώρες τελειώσαμε. Και αφού έχει νυχτώσει έξω, εγώ βλέπετε είμαι σαν κατά ταλέπορο. Σας κάναμε το άνοιγμα του βίντεο τι ώρα? 11.
11 το πρωί και θα σας πω τώρα τι ώρα είναι. Είναι 8:52. Όχι, για να μην λέμε ότι η οργάνωση της κουζίνας μαζί με τη διακόσμηση μπορείτε να την κάνετε σε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή και νομίζω ότι και πάλι καλά τελειώσαμε, γιατί εγώ έτσι όπως τα είχα δει, είχα απελπιστεί και λέω δεν θα τελειώσουμε σήμερα, δεν θα αντέξω κι άλλη μέρα να το κάνω. Κάναμε και διάλειμμα όμως, κάναμε 2 διαλύματα. Σουβλάκι και κρασί. Ναι, κάναμε. Μοσχάτο. Μοσχάτοντάστη, για να κρύβε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το μοσχάτοντάστη. Οπότε ελπίζω να πήρετε κι εσείς κάποιες ιδέες για το πώς μπορείτε κι εσείς να οργανώσετε τη δική σας κουζίνα. Πώς μπορείτε να τη διακοσμήσετε. Αλήθεια, πείτε μας πώς σας φάνηκε έτσι η κουζίνα. Γενικά θέλαμε να είναι έτσι πιο minimal, να μην έχει πολλά πολλά πράγματα. Μιλάμε για τη διακόσμηση. Μου μυρίζει το τσουρέκι από το κερί. Μου σπάς τη μύτη. Εγώ ανοίγω το ντουλάπι του μεταξύ όλη την ώρα να τα δω. Τα ανοίγω, τα κλείνω. Λέω τι ωραία. Πραγματικά όταν έχεις οργανώσει το χώρο σου, νιώθεις έτσι πιο ωραία. Ανάλαβα. Ναι, ναι. Ανάλαβα. Δηλαδή έβλεπα όλα αυτά και νόμιζα ότι είχα τόσα πολλά τρόπια, τόσα πολλά αυτά και είδε. Ναι. Υπήρχαν και κάποια που είχαν λήξει. Χάρισε. Δεν ήταν πολλά. Δεν ήταν πολλά. Όχι. Όχι. Λοιπόν, εδώ χάρη στο Σπύρο Σούλη. Της οργάνωσης και της διακόσμησης. Όχι, αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν είχε έρθει η μαμά να με βοηθήσει, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι να τελειώσω σε κάτι ώρες, ούτε σε κανένα μήνα δεν θα τελείωνα. Αλλά λέμε τώρα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, και μετά θα πάμε σε ντουλάπες. Είπαμε, εμείς δεν τα κάνουμε όλα μαζί. Είπαμε να τα κάνει πρώτα η Αντιγόνη και μετά εγώ να το κάνω με την ησυχία. Δεν γίνεται να τα κάνεις και όλα μαζί αυτά, δηλαδή νομίζω ότι αν πας να τα κάνεις όλα μαζί δεν θα βγει απλά καλά. Απλά η Αντιγόνη αυτά που πρέπει να κάνει είναι μόνο το Σαββατοκύριακο και αυτά όχι όλα τα Σαββατοκύριακα, λόγω και της νεφέλης, διαβάσματα, δραστηριότητες, όλα αυτά. Μέχρι την Παρασκευή εμείς είμαστε στο ισό. Ναι. Οπότε δεν γίνεται. Ό,τι εμείς κάνουμε είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο και εντάξει, γίνεται. Τα περισσότερα... Θέλει δηλαδή ναι. Να βγει. Και... Δηλαδή τα περισσότερα Σαββατοκύριακα είμαστε. Πάλι έχουμε δουλειά και διάβασμα και αυτά. Αλλά πρέπει και η Νεφέλη να πάει τη βόλτα να κάνει. Οπότε και πάλι δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν. Ένα βρήκαμε τώρα ένα Σάββατο και μία. Ένα Σάββατο, γιατί Κυριακή αύριο, επειδή δεν διαβάσαμε σήμερα, διότι είχαμε όλα αυτά, θα διαβάσουμε αύριο Κυριακή η Νεφέλη, Ναι. Ναι, το κορίτσι λέει ναι. Αφού είναι επιμελής το παιδί. Είναι μας. Πολύ επιμελής, αγχώνεται. Μου λέει μαμά, το έκανα αυτό, μα δεν έκανα αυτή τη φωτοποίηση. Μαμά, κάνει όλες τις ασκήσεις μου. Δεν μπορεί, δεν μπορούμε να αφήνουμε ασκήσεις έτσι. Καλά τα λέω. Κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρεούλα. Να παρακινήσαμε και κάποιες που θα θέλανε να κάνουν μια καθαριότητα στο σπίτι τους πριν το Πάσχα. Εννοείται, καλό είναι. Έτσι να ξεσηκωθήκατε και εσείς λιγάκι, γιατί όταν βλέπουμε η αλήθεια είναι κάποιο βιντεάκι έτσι που έχει καθαριότητα, μας πιάνει και εμάς και λέει μήπως κι εγώ να ξεκινήσω. Οπότε ο σκοπός ήταν αυτός, πέρα από το τι να ταυτοποιηθούμε εμείς να τα φτιάξουμε, ήταν να παρακινήσουμε και όλες εσάς. Να σας ευχηθούμε να έχετε μία πολύ όμορφη εβδομάδα, πάνω απ' όλα με υγεία, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους δικούς σας ανθρώπους. Από τη Νεφέλη, θα πεις για Νεφέλη, την Αντιγόνη και τη Ρούλα, φιλάκια πολλά!